Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αρχαιοκαπηλεία αποτελεί μια ανοιχτή πληγή όχι μόνο κατά τη διάρκεια ζωής του νεότερου ελληνικού κράτους αλλά και από πολύ παλιά, από την εποχή των Ρωμαίων όπου πάμπολα έργα τέχνης μεταφέρθηκαν από τον ελλαδικό χώρο στη Ρώμη. Έχουμε ζήσει λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια την ιστορία της αρχαιοκαπηλείας, η οποία έχει περάσει στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στα ήθη μας, στην τέχνη. Είναι γνωστά τα στιχουργήματα του Σουρή και έχει ενδιαφέρον και ένα κωμικό μονόπρακτο του Νικολάου Αλάσκαρη, πόλη της Αθηνάς, όπου αξίζει να το διαβάσει κανείς, να δει πόσο η αρχαιοκαπηλεία ήταν μέσα στην καθημερινή ζωή του νεοέλληνα αμέσως μετά την δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους. Παράλληλα όμως, από πολύ νωρίς προσπάθησε αυτό το κράτος να διεκδικήσει τα κλαπέντα όλα αυτά τα χρόνια. Από το 1842 με τον Αλέξανδρο Ραγκαβή ως πρόεδρο της Εναθήνηση Αρχαιολογικής Εταιρείας, ξανά το 1924 με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από το θάνατο του Λόρδου Βίρονα, Λόρδος Βίρονας και Λόρδος Έλγιν, δύο λόρδοι τόσο πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους, και δεν είναι εδώ βέβαια η εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης εξανέστη όταν στην αναφορά του κύριου Υπουργού ότι ο Άισις καταστρέφει τα μνημεία εκεί κάτω στην Παλμύρα αναρωτήθηκε «Μα ο λόρδος Έλγιν είναι Άισις?» Πάντως λόρδος Βίρον δεν υπήρξε, δεν ήταν. Και αυτό που έκανε ο Άισις, αυτό έκανε και ο Έλγιν εδώ. Ξανά το 1961 ο Δήμος της Αθήνας και η Ακαδημία Αθηνών και μετά το 1982 η Μελίνα με τη διεθνοποίηση του προβλήματος και την συμβολή της στη δημιουργία του μουσείου. Το παρόν νομοσχέδιο λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ορίζει κάποια σημαντικά πράγματα, ποιοι είναι οι εθνικοί θησαυροί, καθορίζει τα ανώτερα και κατώτερα οικονομικά και χρονολογικά όρια. Ορίζεται το 1993 διότι τότε ξεκινάει να εφαρμόζεται η ενιαία αγορά. Έχουμε την περιστολή των τελωνιακών ελέγχων σε ό,τι αφορά τα αγαθά. Και όμως δίνει την ευκαιρία να επεκταθεί και σε παλιότερο χρόνο υπό την προϋπόθεση ότι το πολιτιστικό αγαθό μετακόμισε από μια χώρα, από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο κράτος μέλος και στη συνέχεια σε ένα τρίτο κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτογραφίζοντας σαφώς τις αργιότητες που εκλάπησαν κατά τη διάρκεια της κατοχής από τους Ναζί, μεταφέρθηκαν στο Βερολίνο και από εκεί στη Μόσχα. Να μείνω λίγο και στην αναφορά του εκπροσώπου του ΚΚΕ όσον αφορά το ότι κάποιος που μας παίρνει ένα αυτοκίνητο, μας κλέβει ένα αυτοκίνητο, δεν είναι δυνατόν να το πληρώσουμε κιόλας γιατί δεν μας το κατέστρεψε. Τα περί καλόπιστη νομέα και την νομική διάσταση την επαρκέστατα την εξήγησε ο κύριος Κοντονής. Εγώ να πω πάρα πολύ απλά πως η Αφροδίτη της Μήλου δεν είναι αυτοκίνητο. Όπως δεν είναι αυτοκίνητο ένας πίνακας, μια εικόνα βυζαντινής αγιογραφίας, ένα σκεύος του νεότερου πολιτισμού μας. Εάν το αφήσουμε λοιπόν έτσι το πράγμα, μόνο και μόνο επειδή υπάρχει κερδοσκοπία, γιατί υπάρχει κερδοσκοπία, αυτό κάνει ο αρχαιοκάπηλος, κερδοσκοπεί. Εάν επειδή υπάρχει κερδοσκοπία το αντιμετωπίσουμε έτσι, τότε θα καμαρώνουμε τους εθνικούς μας θησαυρούς στις αίθουσες όπου γίνονται πληστηριασμοί και στα ωραία σαλέ των πλουσίων. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε να έρθουν πίσω αυτοί οι θησαυροί. Αυτή η οδηγία για την προσαρμογή στην οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μας λύνει όλα τα προβλήματα. Σε καμία περίπτωση. Προπαντός, εμάς που έχουμε τόσα μεγάλα προβλήματα με τα κομμάτια του Παρθενώνα που πρέπει να επιστρέψουν για να αποκατασταθεί το μνημείο και ένα σωρό άλλα. Όμως δημιουργεί ένα κεκτημένο, δημιουργεί ένα θεσμικό κεκτημένο, δημιουργεί ένα κλίμα, ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούμε να παλέψουμε και για τα άλλα.
Γιατί δεν μένουμε μόνο εκεί και θα αναφέρω τη δουλειά, την προσπάθεια που γίνεται στον ΟΗΕ για την απόφαση της επιστροφής ή απόθεσης πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους. Είναι παρούσα η Ελλάδα στον ΟΗΕ με τις εκθέσεις της ανατριετία. Φέτος να σημειώσουμε ότι έγινε ειδική νία για τη σύσταση της αρχαίας Ολυμπίας, όπου καλεί τα κράτη-μέλη σε κινητοποίηση για την επιστροφή κλαπέντων θησαυρών, μερητή αναφορά στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνος. Δεν τελείωσε τίποτα, γιατί ο κύριος Βενιζέλος, απογοητευμένος από τις προσπάθειες που έκανε ως υπουργός, νομίζω ότι κατέληψε ότι δεν μπορούμε διπλωματικά να διεκδικήσουμε τίποτα. Δεν τελείωσε τίποτα. Τώρα φετινή είναι αυτή η θέση του ΟΗΕ για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνος. Και τέλος να πω ότι, ξέρετε, αυτή η ιστορία, αυτή η διάταξη ενδιαφέρει περισσότερο τις χώρες του Νότου που αιμορραγούν και λιγότερο έως καθόλου τις χώρες του Βορρά που είναι οι εισδοχείς όλων αυτών των κλεμμένων. Τελειώνοντας, να χαιρετήσω την τροπολογία την οποία είχα την τιμή να συνυπογράψω για την αποκατάσταση στο δικαίωμα για την εργασία των εργαζομένων στον ΟΔΙΕ. Να χαιρετήσω το παρόν νομοσχέδιο και να σας καλέσω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να το υπερψηφίσετε όλοι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη Σκουρολιάκο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.